Και εμείς θα πάμε στα διαβατά ευθύς αμέσως, καθώς εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου. Έχουμε νέα επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών δυνάμεων. Παύλο, δώσε μας το κλίμα. Εδώ έξω από το κάμπ Αναγνωστοπούλου στα Διαβατά, εδώ που το χωράφι έχει γίνει ένας άτυπος καταβλισμός στα τελευταία 24 ώρα, έχουμε και πάλι επεισόδια. Έχει μετατραπεί, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, σε πεδίο μάχης. Έχουν αναπτυχθεί παντού αστυνομικές δυνάμεις, πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ υπήρχαν συντονισμένες ενέργειες από το πρωί. Ήταν εδώ πέρα και παραμένει εδώ πέρα ο συντονιστής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και κατάφεραν να πείσουν κάποιους από τους πρόσφυγες και μετανάστες να αποχωρήσουν. Μάλιστα, κάποιοι ανέβηκαν στα λεωφορεία και έχουν αναχωρήσει ήδη. Οι περισσότεροι όμως, ένας σκληρός πυρήνας δεν πείθεται να αποχωρήσει. Έτσι λοιπόν, μάζεψαν τα πράγματά τους και επιχείρησαν για ακόμη μία φορά να προχωρήσουν και να φύγουν προς την ειδωμένη πεζή. Αναπτύχθηκαν λοιπόν οι αστυνομικές δυνάμεις και όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία έχει μετατραπεί. Επικρατεί εδώ το χωράφι πολύ ένταση ξανά. Σε πεδίο μάχης. Χημικά πετροπόλεμος από την πλευρά των προσφύγων και των μεταναστών, χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Δεν λένε να υποχωρήσουν, προσπαθούν να διασπάσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί για να φύγουν από το σημείο και να πάνε προς την ειδωμένη. Ενώ γνωρίζουν ότι τα σύνορα είναι κλειστά, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έχουν πιστεί, αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να πάνε στα σύνορα ούτως ώστε εκεί να δημιουργήσουν πάλι έναν άτυπο καταβλισμό και έτσι να ασκήσουν πίεση. Αυτό φαντάζονται, αυτό νομίζουν ότι θα καταφέρουν. Να ασκήσουν πίεση ούτως ώστε να και βλέπουμε τα σύνορα. Στα πλάνα που μας στέλνεις αυτή τη στιγμή, Παύλο, άγριες συμπλοκές. Ναι, είναι κάποια νεαρά άτομα τα οποία έχουν φτάσει εδώ μπροστά στην δημιουργία των ΜΑΤ και προσπαθούν να διασπάσουν τον κλειό των αστυνομικών. Τους αποθούν βέβαια με χημικά, με χειροβοβίες κρότου λάμψης και με τις ασπίδες τους. Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε. Ενώ συνεχίζουν να ρίχνουν πέτρες. Είναι κυρίως άνδρες. Δεν βλέπουμε δηλαδή οικογένειες. Δεν βλέπουμε δηλαδή τις εικόνες των προηγούμενων ημερών όπου βλέπαμε. Ξέρουμε τι ζητάνε, Παύλο. Αυτό που ζητάνε, σας είπα, είναι το ότι θέλουν να περάσουν. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι τα σύνορα είναι κλειστά, ότι δεν θα περάσουν, θέλουν να πάνε στην ειδωμένη και εκεί να ασκήσουν πίεση ούτως ώστε να ανοίξουν. Ενώ, όπως μπορείτε να δείτε, έχει πιάσει φωτιά κιόλας εδώ το χωράφι. Ενώ υπάρχουν διάσπαρτες φωτιές και σε όλο την υπόλοιπη εδώ την περιοχή. Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν μια προσπάθεια τώρα να τους αποθήσουν, να μπορέσουν να τους μαζέψουν και να τους συγκεντρώσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο όμως υπάρχουν τα νεαρά άτομα τα οποία σας είπα, τα οποία διάσπαρτα κινούνται προς τις αστυνομικές δυνάμεις και προσπαθούν να διασπάσουν τον κλειό. Η κατάσταση, όπως μπορείτε να δείτε, είναι έκρηθμη. Το παρακολουθούμε, Παύλο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι είχε συμβεί μέχρι χθες στο βίντεο της Μάνιας Αλιβιζάτου. Μια νέα ειδωμένη δημιουργείται στα Διαβατά. Για τρίτη ημέρα, 500 περίπου πρόσφυγες παραμένουν σε σκηνές έξω από τη δομή φιλοξενίας. Ο συντονιστής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νίκος Ράγκος, βρέθηκε στα Διαβατά και μίλησε στους πρόσφυγες και μετανάστες. Υπάρχει μια κινητικότητα την πλευρά τους που θέλουν να επιστρέψουν κάποιοι πίσω στις δομές και στα διαμερίσματα από που έρχονται. Ήδη τώρα ξεκινήσαμε την καταγραφή. Έχουμε δύο οικογένειες που ήδη περιμένουν να καταγράψουν από την ομάδα του ΔΟΜ για να προχωρήσουμε τα λεωφορεία. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια διαδικασία που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ρευστή. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει προδιάθεση από πολύ κόσμο πλέον να μετακινηθεί. Πρόσφυγες και μετανάστες πετούν πέτρες και ξύλα στους αστυνομικούς. Τα ΜΑΤ απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Απέναντι στα ΜΑΤ προτάσουν ακόμη και παιδιά. Όπως αυτός εδώ ο άνδρας με το full face που κρατάει στην αγκαλιά του ένα νεογέννητο μωρό. Άνδρες
άντρες, γυναίκες, παιδιά προσπαθούν να αντέξουν από τα χημικά, είτε ρίχνοντας νερό στο πρόσωπό τους, είτε καλύπτοντάς το με τα ρούχα τους. Άλλοι σε σκηνές προσπαθούν να μετριάσουν το κρύο της νύχτας και άλλοι με κάθε μέσο προσπαθούν να ζεσταθούν για να περάσει όσο πιο εύκολα γίνεται η βραδιά. Αυτή εδώ η οικογένεια δεν έχει μαζί τη τέντα. Όπως βλέπετε, ο άντρας κόβει κλαδιά που βρήκε και τα ρίχνει στη φωτιά προκειμένου να ζεστάνει το κρύο της βραδιάς. Όλα ξεκίνησαν από ένα κάλεσμα σε σελίδα του Facebook. Περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες από κάθε γωνιά της Ελλάδας ήρθαν εδώ πιστεύοντας τα fake news. Who told you come here? Facebook? I can tell you that the border are closed. You can go nowhere. It's not true. But some people say the door is open. Στη σελίδα με την ονομασία «Το καραβάνι της ελπίδας», επιτίδη τους έπεισαν ότι θα άνοιγαν τα σύνορα για να περάσουν στην Ευρώπη. Αυτό το καραβάνι είναι ο μόνος μας τρόπος να φτάσουμε στο στόχο μας και να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας.